Πάμε λοιπόν στην περιοχή της Αμουδάρας, εκεί στην παραλία. Βρίσκεται η Εύη Σπανού. Φυσάει η Εύη, ε. Ναι, Νίκο, αλλά είναι πολύ όμορφη η παραλία. Προσοχή, προσοχή, μην έχουμε κανένα πρόοπτο εκεί. Θέλει προσοχή. Κρατιές λοιπόν, από κάπου. Δεν θα με πάρει ο άνεμος. Έχεις και, έχεις και τον κύριο Κλάδο δίπλα. Κύριε Κλάδε, τι κάνετε? Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, εκπαιδευτής βέβαια ναυαγοσωστών. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να δώσουμε κάποιες απαντήσεις αναφορικά με το φιλί της ζωής, το οποίο δίνουν εντός αγωγικών οι ναυαγοσώστες βέβαια σε ένα άνθρωπο ο οποίος έχει τεθεί βέβαια η κατάστασή του, η υγεία του σε κίνδυνο. Σε περίπτωση, βεβαίως, μια περίοδο για το φιλί πανδημίας, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε περίοδο πανδημίας τι γίνεται? Σε περίοδο πανδημίας γίνεται το εξής. Για να έχουμε ασφάλεια όταν θα πάμε να δώσουμε το φιλί της ζωής σε οποιοδήποτε το χρειαστεί, έτσι, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Θα σε εξηγήσω ακριβώς πώς έχει η κατάσταση και πώς φτάνουμε στο σημείο καταρχήν να δώσουμε το φιλί της ζωής. Εμείς οι ναυαγοσώστες, οι επαγγελματίες, όταν είμαστε σε κάποια παραλία και φωνάξει κάποιος βοήθεια ή κάποιοι λουόμενοι μας πούνε ότι κάποιος άνθρωπος εκεί δεν κινείται, πριν σπεύσουμε να τον περισυλλέξουμε ή να δούμε τι συμβαίνει, φωνάζουμε δυνατά δεξιά και αριστερά να ειδοποιηθεί ασθενοφόρο. Γιατί δεν ξέρουμε την έκβαση του περιστατικού που πάμε να περισυλλέξουμε ή να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, Νίκο, που κάνουμε είναι το εξής. Τρία πράγματα. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Τι βλέπω? Βλέπω το χρώμα του. Αν είναι προς το μπλε, σημαίνει ότι πάμε προς ανακοπή. Ακούμε τις αναπνοές. Εάν δεν έχει αναπνοές, προχωράμε στο αισθάνομαι. Αισθανόμαστε σφιγμούς. Αν από αυτά τα τρία δούμε ότι είναι μπλε, δεν έχει αναπνοές, δεν έχει σφιγμούς, πάμε πάνω του. Πρέπει να σας το δείξω να το καταλάβετε. Ακολουθήστε με μαζί. Για το φιλί της ζωής λέμε θελοντή. Τώρα. Για το φιλί της ζωής, έτσι δεν είναι? Για αυτή τη διαδικασία. Λέμε το φιλί της ζωής, αλλά πρόσεξε. Ναι. Νίκο, λέμε το φιλί της ζωής δίνεται σε δύο περιπτώσεις. Το πρώτο είναι, και τα δύο είναι ζωτικής σημασίας. Ναι. Το πρώτο είναι η κάρπα, η καρδιοαναπνευσία, η ζωγόνηση. Και το δεύτερο φιλί της ζωής είναι ότι έχουμε σφιγμούς, αλλά δεν έχουμε αναπνοές. Ωραία. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν δρούμε ανάλογα. Θα σας το εξηγήσω με ένα εθελοντή που έχουμε εδώ ήδη, να καταλάβετε πώς ακριβώς κινούμαστε και τι ακριβώς κάνουμε. Πάμε. Εντάξει, Νίκο? Ναι, βέβαια, πάμε. Λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε λοιπόν, Νίκο, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι, βλέπω το χρώμα του, είναι προς το μπλε. Προσέξτε με, σκύβω δίπλα στο θύμα και ακούω την αναπνοή του. Βλέπω ότι δεν έχει αναπνοές. Η τρίτη μας κίνηση είναι η εξής. Αισθάνομαι τα δύο δάχτυλα, πάμε εδώ ή δεξιά ή αριστερά και ψηλαφούμε. Διαπιστώνω λοιπόν εδώ ότι δεν έχει ούτε σφιγμούς. Η επόμενη κίνηση που κάνω είναι η εξής. Πάω πάνω του, πάνω από το κεφάλι του, γυρίζω ελαφρά το κεφάλι προς τα πίσω, ανοίγω με τα δύο μου δάχτυλα, τους αντίχειρες, την αεροφόρο εδώ, έτσι ώστε να ελέγξω αν η γλώσσα έχει πέσει, να τη σηκώσω, να την ελευθερώσω, αν έχει ξένα σώματα να τα ελευθερώσω. Αυτά βέβαια όλα τα κάνουμε πάντα με γάνθια, τα οποία τα έχουμε στο φαρμακείο μας, έτσι, το 3118 του νόμου. Όταν λοιπόν διαπιστώσω ότι η αεροφόρο εδώ είναι πλέον ελεύθερη, με γρήγορες κινήσεις και στοχευμένες, κλείνω τη μία αεροφόρο εδώ, τη ειρηνική, τη μύτη, και δίνω δύο πολύ δυνατές εμφυσίσεις στο θύμα. Κατόπιν, πάω στην περιοχή του στέρνου, στο κέντρο και λίγο προς το αριστερά. Το ένα χέρι έτσι και το άλλο έτσι. Και αρχίζω και μετράω 30 μαλάξεις. Εφόσον λοιπόν κάνω 30 μαλάξεις, με τους αντίχειρες πάλι ελέγχω, ήρθαν οι σφιγμοί ή όχι. Συνεχίζω το ίδιο και το αυτό, δεν εγκαταλείπω την προσπάθεια. Δημήτρη. Να πάρει μπροστά. Ναι, ορίστε. Λοιπόν, θέλω λίγο να τρέξουμε λίγο τη διαδικασία. Πολλοί έτσι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθοριστική σημασία όλα όσα μας παρουσιάζεις. Να τρέξουμε λίγο τη διαδικασία με το φιλί της ζωής σε περίοδο πανδημίας. Πολλά τα ερωτήματα, πολλές οι απορίες. Έχουμε 3 λεπτά για να μας το δείξεις. Πάμε. Πολύ ωραία και πολύ σωστή η ερώτησή σας. Πάμε. Ακούστε με, στην εκπαίδευση που κάνουμε στους ναυαγοσώστες, ναι, και πριν την πανδημία, και ιδιαίτερα τώρα με την πανδημία, επειδή υπάρχει πατήτιδα, υπάρχει το AIDS, υπάρχουν πολλές άλλες αρρώστιες και εκραίουν υγρά από το στόμα του οποιοδήποτε. Έχουμε στα παιδιά, τα έχουμε εκπαιδεύσει, υπάρχει η αμπού και υπάρχει μια μάσκα σιλικόνης μπροστά, η οποία βγαίνει
και λέγεται mouth with mouth, στόμα με στόμα. Και δεν έχουμε επαφή εμείς με το στόμα του οποιοδήποτε λουόμενου ή θύματος. Αυτό ήταν και πριν τον κορονοϊό. Ένα παραπάνω τώρα, ναι. Το οποίο τι κάνει, καλύβει τη ρινική αεροφόρα οδό και τη στοματική με σιλικόνη, το πιέζουμε και έχει μία τρύπα στην πάνω μεριά και δίνουμε από εκεί πολύ δυνατές εμφυσίσεις και έτσι δεν έχουμε επαφή με τον εκάστοτε, εκάστοτε θύμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αποφεύγεται έτσι η επαφή σε μία περίοδο που εντάξει υπάρχει ένας προβληματισμός και με τον κορονοϊό και με την πανδημία. Έτσι λοιπόν αυτό λέει το πρωτόκολλο. Σωστά κύριε Κλάδε? Σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, βεβαίως. Εγώ υπόσχομαι θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ έτσι αναλυτικό να μας τα δείξετε όλα. Τώρα μας δώσατε λίγο, μας λύσατε κάποιες απορίες. Είναι και πολύ καλή σύνδεση. Είναι και η Εύη Σπανού εκεί, η οποία έχει όρεξη να μας δείξει καινούργια πράγματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ναι, κύριε, ναι. Κλάδε. Παρακαλώ, στη διάθεσή σας. Βέβαια. Σας εξηγήσω τα πάντα, ό,τι θέλετε. Χαρά μας, χαρά μας. Να είστε καλά.